Τώρα Σήμερα έχουμε να αναλύσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά το κυνήγι του αγριόχειρου τη βολή του, τα φυσίκια που χρησιμοποιούμε και το όπλο που χρησιμοποιούμε. Είμαι ο Μπάμπης Αγινίτης, είμαι δάσκαλος κυνηγετικής κοποβολής και αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε σαν πρώτο κομμάτι στην επιλογή που θα κάνουμε για το κυνήγι μας στο αγριογούρνο είναι τα φυσίκια, Τα σωστά φυσίκια σε σχέση με το όπλο μας. Αυτό που προτείνω βασικά και συνιστώ σε όσους ασχολούνται με το κυνήγι του αγριόχειρου είναι να χρησιμοποιούν μονόβολα. Πάνω απ' όλα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ένα μονόβολο έχει τέτοια κινητική ενέργεια που σπανίως τραυματίζει το θύραμα. Σε βαθμό που να μην μπορεί να το καταβάλει σε μια απόσταση η οποία είναι μέσα φυσικά στο βεληνιακές του όπλου μας. Και το λέω αυτό γιατί ένα μονόβολο είναι τόσο πολύ δραστικό που θα κρατήσει το ζώο όσο μεγάλο και αν είναι στις αποστάσεις αυτές που συνήθως χρησιμοποιούμε το όπλο μας στο κυνήγι του αγριόχειρου στην Ελλάδα με τον τρόπο δηλαδή που τον κυνηγάμε, με τη γνωστή παγάνα, με τα καρτέρια και τις βολές που συνήθως ο μέσος όρος των βολών γίνεται κάτω από τα 30 μέτρα. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε και είναι πολύ βασικό είναι ότι ένα φυσίγκι το οποίο έχει 9 βολα ή 12 βολα, δηλαδή έχει δράμια, έχει έχει ευρωτίνε, ανάλογα όπω θέλετε τα λένε. Άλλοι τα λένε ε, δράμια, ψήφου, ευρωτίνε. Ε, μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για τα εννιάβολα ή τα δωδεκάβολα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτά δεν έχουν την κινητική ενέργεια ενός μονόβολου. Άρα λοιπόν, όταν ένα ζώο, και ειδικά αν είναι ένα καπρί, ένα αρσενικό, το οποίο ένα μεγάλο ζώο, ανθεκτικό, περνάει σε μια απόσταση. 40-50 μέτρα, ένα, ένα τέτοιο φυσίγκι που δεν διαθέτει μονόβολο παρά διαθέτει δράμια, δεν θα μπορούσε να το κρατήσει. Και το χειρότερο είναι ότι μπορεί να το τραυματίσει. Και να μην το πάρουμε ποτέ εμείς, αλλά αυτό να πεθάνει την επόμενη μέρα μετά από δύο βουνά και δυστυχώς να χαθεί το ζώο αυτό. Κάτι το οποίο δεν θα γινόταν αν χρησιμοποιούσαμε μονόβολο το οποίο στην ίδια απόσταση θα ήταν πολύ δραστικό για να το καταβάλει. Και έτσι θα παίρναμε το ζώο. Αυτό που επίσης θα πρέπει να προσέξουμε στην επιλογή, είναι ότι σαφέστατα οι περισσότεροι από τους κυνηγούς καταλήγουν στο να παίρνουν δράμια, γιατί πολλές φορές οι αποστάσεις που του φεκάνε είναι κοντινές, είναι ακόμα και κάτω από τα 30 μέτρα θα συνιστούσαμε, ένα, δεν απορρίπτουμε ένα φυσίκι με 9 βολά ή με 12 βολά, με δράμια, θα το συνιστούσαμε όμως σε πολύ κοντινή απόσταση. Τι εννοώ, αν είμαστε σε ένα καρτέρι που ελέγχουμε απλά ένα δρόμο και το ζώο περνάει, βγαίνει από τη μια πλευρά του δρόμου και μπαίνει στην άλλη και εμείς η απόσταση που θα το φεκίσουμε ή είμαστε μέσα στο δάσο, σε ένα πυκνό και η απόσταση που εμείς θα το φεκίσουμε είναι 10 έως 20 μέτρα, για αυτές τις αποστάσεις, από τα 10 έως τα 20 μέτρα, μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο τα δράμια, δηλαδή τα 9 βολα ή τα 12 βολα, σε καμία άλλη περίπτωση. Πάνω από τα 20 μέτρα, δυστυχώ θα πρέπει να εγκαταλείπεται το θέμα του 9 βολου και του 12 βολου, μόνο σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Και αυτό που επίσης θα πρέπει να ξέρουμε, είναι ότι η άμεση καταβολή είναι το πιο σημαντικό. Ειδικά στο κυνήγι του αγριό του. Αγρίου. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι να ταιριάξουμε ένα μονόβολο με την κάνη του όπλου μας. Γιατί ναι μεν τα εννιά τα ρίχνουν άνετα όλες οι κάνες, δεν έχουν πρόβλημα. Αλλά το μονόβολο είναι πολύ σημαντικό να ταιριάζει με την κάνη μας και συγκεκριμένα με τον αυλό της κάνης μας. Και το λέω αυτό γιατί όταν έχουμε ένα μονόβολο το οποίο εφάπτεται στα τυχώματα της κάνης, όπως είναι ένα μπρένε και ένα γκουαλάντι, ένα σολένκο, αυτά έρχονται σε επαφή με τα τυχώματα της κάνης. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο η διάμετρο η εσωτερική του αυλού να ταιριάζει με τη διάμετρο του βλήματος. Και το λέω αυτό γιατί, ένα παράδειγμα, αν έχουμε έναν αυλό ο οποίος είναι 18 για να έχει μια καλή απόδοση, ένα μονόβολο το οποίο εφάπτεται εσωτερικά της κάνης, όπως είναι αυτό και δεν είναι μέσα σε καλύπτρα, τότε θα πρέπει η διάμετρος του βλήματος να είναι ή 18-5, όσο είναι δηλαδή ο άβλος, ή 18-6. Δεν πρέπει η 18 οσο ειναι δηλαδη ο αβλος η 18 6 δεν πρεπει η διαμετρος του βλήματος να είναι 18-1, 17-9, 18-2. Και αυτό γιατί, γιατί θα επιπλέει μέσα. Και όταν επιπλέει μέσα στην κάνη, δεν έχει ευθυβολία. Θα πρέπει να περνάει δηλαδή σφιχτά μέσα από την κάνη και αυτά εδώ έχουνε περίβλημα γύρω-γύρω μολύβδινο. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο μαλακό το περίβλημά τους από το ατσάλι της κάνης άρα δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα ε, να χαράξουν την κάνη ή να την ε, καταστρέψουν. Απλά είναι πολύ σημαντικό όμως το τσοκάρισμα να είναι κύλινδρος. Δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε τρία άστρα, δύο άστρα, ένα άστρο. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κυλινδρικό τσοκάρισμα. λέει δηλαδή είναι απαραίτητο το τσοκάρισμα του όπλου μας να είναι κύλινδρος όταν εμείς χρησιμοποιούμε μονόβολα. Επίσης θα πρέπει να ξέρουμε το εξής ότι ένα τέτοιο όπλο όπως είναι αυτό εδώ το οποίο είναι μελετημένο για να ρίχνει σκάλια και φυσικά για πουλιά ή για α, λαγούς ή για... Α, θυράματα τα οποία χρειάζονται βολές με σκάγια. Ένα τέτοιο λοιπόν όπλο σκοπευτικά δεν θα μας βοηθήσει και τόσο, όσο θα μας βοηθήσει ένα εξειδικευμένο όπλο για το κυνήγι του αγριόχειρου, το οποίο είναι ένα όπλο που διαθέτει κάνει slug. Δηλαδή τι εννοώ κάνει slug. Η κάνει slug είναι αυτή που είναι φτιαγμένη για μονόβολα. Όπως είναι αυτή εδώ. Είναι μια τελείως κυλινδρική κάνει, από το εργοστάσιο, δεν έχει δηλαδή τσοκάκια μπροστά ειναι κυλινδρος είναι κίνητρο 18-4, 18-5, 18-6, όσο είναι ο αυλό δηλαδή. Είναι από την αρχή μέχρι το τέλο. Και πάνω τη διαθέτει σκοπευτικά τα οποία βοηθούν σε μια βολή ακριβία με ένα μονόβολο. Γιατί, ναι, μεν μπορεί ε, να μα βγει ένα γουρούνι κοντά στα 30 μέτρα, αλλά μπορεί. Να, στο καρτέρι που είμαστε να έχουμε ορατότητα και στην απέναντι πλαγιά σε μια ρεματιά σε μια πιο μακρινή απόσταση και να χρειαστεί να κάνουμε μια βολή στα 80 μέτρα, στα 70 μέτρα ενίοτε και στα 90, 100 μέτρα μέχρι εκεί μπορεί να είναι αποτελεσματικό ένα μονόβολο από τη στιγμή που θα βρει το στόχο του το θέμα είναι να βρει το στόχο του και για να βρει το στόχο του θα πρέπει να έχει ένα όπλο το οποίο είναι φτιαγμένο για τέτοιες βολές ένα όπλο λοιπόν με κάνει slug, έτσι ονομάζεται αυτή η κάνει, που μπαίνει επάνω κανονικά σε μία κάνει καραμπίνας που εμείς έχουμε, αν μπορεί να τη πάρει κάποιος εξτρά αυτή την κάνει ή μπορεί να πάρει ένα όπλο που να την έχει αυτή την κάνει από το εργοστάσιο και το οποίο προ, προορίζεται για το κυνήγι του αγριόχειρου. Άλλωστε οι περισσότεροι κυνηγοί, οι γουρουνάδες, κυνηγάνε μόνο γουρούνια, δεν κυνηγάνε ούτε πουλιά, ούτε κυνηγάνε άλλα θυράματα που να θέλουν να έχουν ένα όπλο γενικής χρήσεως, όπως είναι μια καραμπίνα δηλαδή, με μια συμβατική κάνει όπως αυτή που δείξαμε εδώ προηγουμένως, που είναι μια κάνει γενικής χρήσεως. Ένας λοιπόν που κυνηγάει γουρούνια είναι καλό να έχει εξειδικευθεί, αφού κυνηγάει μόνο αυτό το θύραμα, να έχει δηλαδή και το απαραίτητο εργαλείο με μια τέτοια κάνει που θα τον βοηθήσει να στέλνει εύστοχα το μονόβολό του εκεί που σημαδεύει. Αυτό που επίσης θα πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν εκτός από τις καραμπίνες με κάνε σλαγ, υπάρχουν και δίκανα με κάνε σλαγ. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί έχουν μάθει να χρησιμοποιούν μόνο καραμπίνες σε αυτό το κυνήγι για τη μία βολή παραπάνω, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν και δίκανα τα οποία είναι slug, Δηλαδή, διαθέτουν και αυτά δύο κάνες κυλινδρικές και σκοπευτικά, τα οποία επίσης μας βοηθούν σε μια βολή ακριβίας και σε λίγο πιο μακρινή απόσταση. Okay. Πολύ δωρεία. Δωρεία. Τι όπλο είναι αυτό, Μπαμπι. Σαπούι. Και είναι συγκεκριμένος? Είναι, σαπουή. είναι σαπουή γαλλικό, ειδικό για, για αγριόχειρο. Όταν λες ειδικό, τι το ξεχωριστό έχει? Έχει ήδη συγκεκριμένες προδιαγραφές που είναι για μονόβολα. Για να ρίχνει μονόβολα. Είναι ρυθμισμένο από το εργοστάσιο και είναι ένα όπλο ειδικά για αγριόχειρο. Είναι σκοπευτικά και τα λοιπά. Ε? Ε, ναι, ναι, ναι. Είναι ειδικό Φυσικά, για μόνο. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η σκοπευτική τεχνική είναι πάνω απ' όλα και ειδικά σε ένα θύραμα το οποίο α, έχει όγκο κινείται με ταχύτητα και μας μεταδίδει ένα ψυχολογικό παράγοντα έντασης και στρες γιατί όταν έρχεται προς το καρτέρι μας ένα γουρούνι, ένας αγριόχειρος και ακούμε τα κλαφουνιτά των σκυλιών και πλησιάζει το ζώο, αμέσως δημιουργείται μια στρεσογόνος κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Και πολλοί δεν έχουν την ψυχραιμία να κάνουν μια σωστή επόμηση και να κατευθύνουν τα σκοπευτικά τους επάνω στο ζώο που κινείται. Πολλές φορές λοιπόν, όταν εμφανίζεται ένα ζώο, τη στιγμή που βγαίνει στο καρδέρι μας, η επόμενη είναι ή βεβαιασμένη, ή νευρική, δεν κολλάμε στο ζυγωματικό, ώστε να κατευθύνουμε τη βολή μας εκεί που βλέπουμε και έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα να στοχούμε Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί γουρουνάδες επιλέγουν τα βόλα. Γιατί δυστυχώς δεν έχουν εμπιστοσύνη στις σκοπευτικές του ικανότητες και φοβούνται ότι με ένα μονόβολο μέσα στο όπλο τους, τη στιγμή που θα του φεκίσουν, θα στοχίσουν. Γιατί είναι ένα βλήμα. Άρα, προκειμένου να τους χλεβάσουν τα άλλα μέλη της ομάδος και να ακούσουν τα εξαμάξεις ή να έχουν πρόβλημα ηρωνίας, αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν εννιάβολα τα βόλα συνήθω τραυματίζουν και δημιουργούν δυστυχώς πολλούς ε, άσκοπους τραυματισμούς και απώλειες στο θύραμα. Και το θύραμα θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι τελικά αυτό το που εμείς ε, θα πρέπει να σεβόμαστε και θα πρέπει ε, να, να το καρποθούμε. Γιατί είναι ο κόπος μια ολόκληρη ομάδος ανθρώπων που όταν έρχεται η στιγμή της ντουφεκιάς, αυτός ο οποίος θα κάνει την τουφεκιά θα πρέπει πρώτον να είναι ψύχρεμος, δεύτερον να έχει βάλει το σωστό φυσίγγι στο όπλο του και τρίτον να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Να είστε όλοι καλά.